Σε συνθήκες εγκλεισμού απεβίωσε ο ανατραπής από το στρατό πρώην πρόεδρος της Αιγύπτου Μοχάμεντ Μόρσι. Ο 67χρονος, ηγετική μορφή του κινήματος των αδελφών μουσουλμάνων, κατέρευσε στο δικαστήριο που μόλις είχε ολοκληρώσει την απολογία του και κατέληξε. Η δίκη του αφορούσε την κατηγορία της κατασκοπίας για επαφές που είχε με την Παλαιστινιακή Χαμάς. Ο εισαγγελέας διευκρίνησε ότι κατέρευσε ενώ βρισκόταν εντός του μεταλλικού κλωβού των κατηγορουμένων. Σε ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η ιατροδικαστική έκθεση δεν κατέγραψε εμφανή πρόσφατα τραύματα στο σώμα του Μόρσι. Ο Μοχάμεντ Μόρσι ήταν ο πρώτος δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος στη σύγχρονη ιστορία της Αιγύπτου και είχε διαδεχθεί τον Χόσνι Μουμπάρακ. Βρισκόταν στη φυλακή μετά την ανατροπή του από τον στρατό το 2013, έπειτα από τις μαζικές διαδηλώσεις κατά της εξουσίας του. Ο Μοχάμεντ Μόρσι εξαιτία ποινή φυλάκισης 20 ετών μετά την καταδίκη του για το θάνατο διαδηλωτών κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων του 2012, αλλά και ποινή ισόβιας κάθειρξης για κατασκοπία σε μια υπόθεση που σχετιζόταν με το Κατάρ. Ο εμμύρης του Κατάρ, Σεΐχης Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλθάνι, ήταν εξάλλου από τους πρώτους που απέστειλε συλληπιτήρια για το θάνατο του Μοχάμεντ Μόρσι.